Σταύρε, να αναφέρουμε ότι τα έπιπλα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό παρουσιάζονται όπως έρχονται. Δεν γίνεται κάποια βελτίωση. Αυτό σε ορισμένες φορές και σε ορισμένες φορές γίνεται συντήρηση. Απλά συντήρηση. Ναι, γίνεται συντήρηση διαφορετικά. Ένα φινίρισμα θα λέγαμε. Κάνουμε και αυτό. Υπάρχουν διαφορετικά είδη συντήρησης. Αυτό που κάνω, δείχνω τα 3-4 είδη συντήρησης. Ίσως σε μια εκπομπή μπορέσουμε να μιλήσουμε ακριβώς στο τι είναι διαφορετική συντήρηση και πώς θα μπορούσε κάποιος να κάνει απλά μια συντήρηση ή μια συντήρηση καλύτερου επίπεδου. Και έχω και ασυντήρητα έπιπλα που είναι στην κατάσταση που βρίσκονται αρχικά για να τα πάρει αν κάποιος θέλει. Προσπαθώ δηλαδή εδώ πέρα όχι μόνο να δείξω την εποχή και το στυλ. Προσπαθώ να δείξω και διαφορετικούς τρόπους συντήρησης. Δηλαδή να δείξω τι είναι η γομαλάκα, τι είναι το σκληρό βερνίκι, τι είναι το λάδι το κερί, το λάδι μόνο, έτσι ώστε κάποιος να πει Σταύρο, δεν μου αρέσει πολύ το γυαλιστερό ή μου αρέσει το γυαλιστερό. Να πω, δες ποιο έπιπλο αρέσει περισσότερο που σου αρέσει, σαν συντήρηση, δες ποιο έπιπλο ασυντήρητο σου αρέσει, να σου πω αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν αλλάζει τίποτα στο έπιπλο. Όχι. Παραμένει όσο έχει. Η αυθεντικότητα της αντίκας πρέπει να μείνει. Αν όπου μπορώ να διατηρήσω την αυθεντική, την πατίνα χρόνου, που μπερδεύει ο κόσμος τι είναι πατίνα και τι είναι πατίνα χρόνου πολλές φορές, και ίσως κάποια στιγμή μπορώ να σας δείξω τι είναι αυθεντική γαλλική πατίνα 19ου αιώνα, τι είναι πατίνα χρόνου και τι είναι η πατίνα που έχουμε φτιάξει τώρα σε ένα παλιό έπιπλο. Παραδείγματος χάρη στις καρέκλες που καθόμαστε, είναι η πατίνα του χρόνου πάνω σε φύλλο χρυσού. Αυτό θέλω να πω. Και το ύφασμα είναι εποχής. Όχι. Το ύφασμα είναι σε στυλ παλιό. Ναι. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι φύλλο χρυσού 19ου αιώνα με τα χτυπηματάκια του 19ου αιώνα. Δηλαδή δεν έχουμε πειράξει τίποτα στο ξύλο της καρέκλας. Έχουμε φτιάξει όμως με τζίβα και πικούρα, δηλαδή αυτό το χόρτο που είναι φτιαγμένο κανονικά και με τρίχα λόγου όπως θα φτιαχνόταν μια αυθεντική ταπετσαρία 19ου αιώνα, αυτές τις καρέκλες. Και έχει κάποιος κάτι που είναι όσο πιο αυθεντικό γίνεται. Αλλά δεν θέλω να σταματήσω εκεί. Δηλαδή θέλω να έχω και πολυθρόνες παλιές που κάποιος μπορεί να έχει κάτι ωραίο αισθητικά με 300 ευρώ. Υπάρχει αυτό στο χώρο μου και παίρνοντας κάποιος κάτι τόσο παλιό να είναι και οικονομικό αλλά να έχει και σημαντικότερα αξία μεταπόλησης. Δηλαδή μόλις το βαρεθεί έχει ξεπεράσει αυτό το στυλ να μην είναι στατικά στον χώρο του για πάντα δεμένο. Να ξαναγυρίσει, να πάει σε κάποιον άλλον και να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα ότι όταν έρθει η στιγμή να παντρευτούμε που ζητούσαμε παλιότερα από τη μητέρα μας, στήσε μας το σπίτι, να μην είναι πλέον αυτή η κατάσταση. Το σπίτι να γίνεται με το ζευγάρι σιγά σιγά μαζί, να έχει τις αναμνήσεις του μαζί, αλλά είναι ένα δυναμικό σύστημα, δηλαδή να αλλάζει με τον καιρό, όταν ξεπερνάει την αισθητική το ζευγάρι, να φεύγουν αυτά τα αντικείμενα από τον χώρο, να έρχονται καινούργια και εμείς εκεί μπορούμε να προσφέρουμε τη δημοπρασία. Μας τα φέρνει, πουλούνται και παίρνει κάτι άλλο ή παίρνει χρήματα και εξελίσσεται. Και το ζευγάρι και η τέχνη και η αισθητική του. Φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε ο κύριος Σταύρος Μυρονίδης, χήμαρος, γιατί ακριβώς κατέχει αυτό το αντικείμενο.